Καλημέρα κύριε Μηταφίλη. Καλημέρα, και όταν τελικά καταθέσατε το στεφάνι, μετά κάποιοι το πήραν και το κατέστρεψαν. Βεβαίως και το καταθέσαμε και νομίζω ότι αδικείται αυτή η μεγαλειώδης διαδήλωση που έγινε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όταν επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα των μέτρων καταστολής ή σε κάποιες αντιδράσεις μερικών ανιστόρητων και ανεγκέφαλων νεαρών. Μιλάτε για αυτούς που σας εμπόδισαν. Ναι, προσπάθησαν να μας εμποδίσουν, αλλά δεν τους κάναμε προφανώς το χατήρι. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους, οι οποίοι τουλάχιστον θα έπρεπε να σεβαστούν το γεγονός ότι οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν τρεις πρώην πολιτικοί κρατούμενοι και μία που συμμετείχε στην εξέγερση στην Αθήνα. Το επιχείρημα ποιο ήταν, κύριε Μηταφίδη? Ορίστε. Το επιχείρημα ποιο ήτανε? Τι σας έλεγαν? Το επιχείρημα είναι αυτός ο τυφλός αντισύριζα φανατισμός, ναι, από ορισμένες ομάδες της εξεκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίες νομίζουν ότι κάνουν το επαναστατικό τους καθήκον με το να επιτίθενται, αν θέλετε, και στους φυσικούς φορείς αυτής της ιστορίας. Αλλά εγώ θέλω να μην παραμείνουμε στο ζήτημα αυτό, και σας το λέω επειδή βρίσκομαι σε ένα χώρο στο Μακεδονία Παλάς, από όπου εκπέμπει το Open Beyond, που να το θέλω να το θυμίσω αυτό. Όταν ήταν γιαπή στα χρόνια της δικτατορίας, ήταν με την καλή έννοια από τους στόχους των αντικτατορικών οργανώσεων, καθώς δούλευαν εδώ πάρα πολλοί εργάτες. Κάθε μέρα γέμιζε από προκηρύξεις και είχαμε βέβαια και τις συλλήψεις ασφάλειας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι βεβαίως οι διαδηλώσεις ήταν αντικυβερνητικές. Δεν υπήρξε διαδήλωση πολυτεχνείου ιστορικά μιλώντας που να μην ήταν αντικυβερνητική. Εξ αντικειμένου είναι αντικυβερνητική από τη στιγμή που υπάρχουν συγκρούσεις, διαφορές και διεκδικείς απέναντι στις κυβερνήσεις. Και θέλω να πω τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαγιώτου, ότι μετά την πτώση της δικτατορίας, επειδή συμβαίνει να είστε και νεότεροι, να σας θυμίσω ότι η συμμετοχή των μαθητών στις διαδηλώσεις για το Πολυτεχνείο σήμαινε αποβολή από το σχολείο. Σύμφωνοι και τα είχαμε. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά στο Γεντίκουλε, που ήταν ένας από τους τόπους κράτησης την περίοδο της δικτατορίας, ξενάγησα πάνω από 500 μαθητές. Και στον χώρο μνήμης για την διδακτορική αντίσταση. Και στο Βέλος, που είναι αράξη στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και την επισκέπτονται μαθητές. Εκεί ρίξτε το βάρος. Ρίξτε το βάρος εκεί. Ακούστε με λίγο. Και όχι στην εφαρμογή του δόγματος πατρός Μητσοτάκη, το κράτος είστε εσείς. Ξέρω την ιστορία σας και τη σέβομαι, και ήταν απαράδεκτο αυτοί που προσπάθησαν να σας εμποδίσουν χθες. Μια παράκριση. Μη συγκρίνετε τι έγινε πριν από 40 τόσα χρόνια με το τι συμβαίνει σήμερα. Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Φυσικά και είναι δικό μου συμπέρασμα και πραγματιστικό. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν έχω φωνέψει ποτέ. Δεν μπορείτε να μιλάτε με όρους 1973 ή 1974 το 2019. Εντάξει. Μην μιλάτε για πράγματα που έχετε μόνο ακουστά. Κάνετε λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ ξέρω, εσείς δεν ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, εγώ ξέρω για εσάς. Εσείς δεν ξέρετε για μένα. Καταλάβατε. Καταρχήν, πού την είδατε τη σύγκριση? Ποια? Τη σύγκριση? Πού την είδατε τη σύγκριση? Ότι από το 1974 ήταν αντικειμενικό. Φυσικά. Όταν έπεφτε η Χούντα, έχει καμιά σχέση, έχουμε καμιά Χούντα σήμερα? Τι συγκρίνουμε? Τότε έπεσε μια Χούντα. Και ήμασταν όλοι. Όλοι εκεί. Είναι στοιχειώδες ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν το πριν μέσα από τις ανάγκες του σήμερα. Ναι, αλλά δεν μένουν κολλημένοι στο χθες, κύριε Μηταφίδη. Η μνήμη δεν είναι παρακολουθούν την εξέλιξη. Και προφανώς στις παλιότερες γενιές, το σημερινό κλίμα καταστολής και αυταρχισμού και αστυνομικής αυθαιρεσίας ανακαλεί χειρότερες μνήμες. Υπήρξαν δημοσιεύματα. Να σας πω κάτι. Ζούμε σε Χοντά. Ως πρεσβύτερο. Σας ρωτάω, ζούμε σε καμία Χούντα για να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις? Όχι, δεν ζούμε, ευτυχώς. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φροντίσει εμείς και άλλοι με τους αγώνες μας να μην ζούμε σε Χούντα. Ωραία. Ακριβώς. Έλα, φίλο μου, θα σας παρακαλώ πολύ. Λέω όμως ότι φλερτάρουν αρκετοί και μέσα στην κυβέρνηση με την ιδέα του αστυνομικού κράτους δεξιάς, το οποίο, επιτρέψτε μου τον ομιλούντα, το έχει γνωρίσει όλο το αποκριστικό του μεγαλείο. Είναι λίγο γκροτέσκο. Και είναι μαθήματα από το πριν, για να μην τα ξαναέχουμε στο σήμερα. Μια φράση, ένα λεπτό, κύριε Μηταφίδη μου.
Είναι γκροτέσκο στα όρια της απρέπειας να βλέπουμε δημοσιογράφους να βάζουν μαθήματα για το μήνυμα του Πολυτεχνείου σε αντιστασιακούς. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Φιβού, κάτι σε τα για σένα αυτά. Όπως το είπα, για την αγωγή σου και την παιδεία σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα κρίνεις. Όχι, δεν το κρίνω μια χαρά. Κρίνω αυτό που νομίζω. Απρεπές και ανεδές. Ωραία, το πες πάνω. Λοιπόν, το ξαναλέω. Θες να κρίνεις την πολιτική άποψη, κρίντινα. Ωραία. Εμένα δεν σου επιτρέπω να με κρίνεις. Είναι εξαιρετικά πολιτική. Εμένα δεν σου επιτρέπω να με κρίνεις. Την άποψή μου, το είπες φτάνει. Θα μιλήσω όσο θέλω όμως τώρα εγώ. Άσε με. Θα προσέξεις όμως. Είναι εξαιρετικά απρεπές. Είναι γκροτέσκο στα όρια της απρέπειας να κάνουν μαθήματα δημοσιογράφοι σε αντιστασιακούς για το νόημα του Πολυτεχνείου. Το υπογραμμίζω και δεν ξεκίνησε. Μη γλύφεις. Ξεκίνησε τον κύριο Μεταφίδη. Το κάνεις ακόμα χειρότερο. Σου λέω, είσαι ακόμα πιο απρεπής. Προέρχεσαι για την αριστερά, έχεις γίνει απολογητής άσχημος της δεξιάς και πρέπει να μαζευτείς. Δεν είμαι κανένα κακή. Είσαι κακή εκτυπο της αριστερά. Κύριε, ελάτε παρακαλώ που δυσφήμιζαν και τη δυσφημίζουν. Είναι πάντως, εγώ θα ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό πρόσεξε λίγο. Εντάξει. Αυτό θα ήθελα να καταλήξω είναι ότι υπάρχει πολύ εκνευρισμός σε κάποιους που η χθεσινή πορεία ήταν μεγάλη και που υπήρξε και παρουσία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης εκεί πέρα. Αυτό είναι προφανές. Κύριε Μεταφίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη.